Πού βρισκόμαστε 68 χρόνια μετά? Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κραυγαλαία πολιτική αντινομία, η οποία επιβεβαιώνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική αντινομία συνίσταται στο ότι η σοβαρή φθορά της κυβέρνησης δεν κλονίζει μέχρι τώρα την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες ρηγματώσεις. Κοντολογίες, παρότι αποδοκιμάζονται με συντριπτικά δημοσκοπικά ποσοστά, κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές σε τομείς όπως η ακρίβεια, η φορολογία, η παιδεία, η υγεία, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η διαφθορά, η εγκληματικότητα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια αδιατάραχτα ισχυρή δημοσκοπική υπεροχή έναντι της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Τι φταίει? Φταίνε ουκολίγα. Αν επιχειρούσα να συνοψίσω την απάντηση, θα έλεγα ότι τα κόμματα της κατακερματισμένης, όπως και το 1956, δημοκρατικής αντιπολίτευσης, δεν πείθουν ότι μπορούν καλύτερα. Στην απάντηση αυτή εμπεριέχονται πολλά και διάφορα, όπως η έλλειψη συνεκτικού εναλλακτικού σχεδίου, η κλονισμένη αξιοπιστία, τα αδύναμα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά των ηγετών τους. Όλα αυτά μαζί και αρκετά άλλα εξηγούν και τη δυσκολία των προοδευτικών κομμάτων να ανακτήσουν την πολιτική πρωτοβουλία, να διαμορφώσουν την πολιτική θεματολογία και να διατυπώσουν πλειοψηφικές θέσεις που θα συγκινήσουν και τους πολύφερνους κεντρώους ψηφοφόρους.